παρατηρήσεις. Πρώτον, τιμά το πολιτικό σύστημα, τιμά το κοινοβούλιο, τιμά την ιδιότητά μας ως βουλευτών, αντιπροσώπων του ελληνικού λαού. Η φρασιολογία πριν από λίγο του κ. Γεωργιάδη ότι εμείς είμαστε ανθρωπάκια, ψεύτες, αγύρτες, απαντιώνες και δεν ξέρω τι άλλο είπε. Δηλαδή θέλει να μας πει ότι ο Καμένος ή οποιοδήποτε άλλος κάνει κάτι το οποίο δεν το θεωρεί σωστό, υβρίζοντας συστηματικά. Και ξέρω ότι αυτό το ύφος, που υποκρύπτει και ένα πολιτικό ήθος κατά το ύφος, αυτή η φρασιολογία, αυτή η ερωτερική, δεν βρίσκει σύμφωνο σε όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι απολύτως βέβαιος γι' αυτό. Το λέω λοιπόν και το επισημαίνω γιατί γίνεται συστηματικά. Άρα λοιπόν, δεν θέλουμε να το επιστρέψουμε τις κατηγορίες. Απλώς το τονίζουμε για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιοι χτυπάνε την πόρτα της εξουσίας με την έννοια ότι θέλουν να τον κυβερνήσουν. Ποιοι, τι πολιτικό ήθος κρύβεται κάτω από το πολιτικό ήθος. Ένα αυτό. Δεύτερο, πολλοί συνάδελφοι των άλλων κομμάτων είπαν ότι τι διαφέρει η σημερινή πρόταση για σύσταση εξεταστικής από τις εξεταστικές που ήδη έχουν ή έχουν διενεργηθεί και έχουν βγάλει τα απόρριμματά τους ή γίνονται, όπως είναι το σκάνδαλο στην υγεία. Θα μιλήσω σαν νομικός και ως βουλευτής καταρχήν. Και θα το καταλάβουν οι νομικοί τουλάχιστον. Ακούστε να δείτε. Η Βουλή για να συστήσει εξεταστική επιτροπή πρέπει να διερευνήσει φαινόμενα τα οποία έχουν να κάνουν με σύνολο δομών, υπηρεσιών, υπουργείων, με αόριστο αριθμό ανθρώπων και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο να αφορά ένα τομέα του κράτους, ένα τομέα της δημόσιας διοίκησης. Εδώ, κοιτάξτε τι λέει, έχω την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι απολύτως εξατομικευμένη σε ένα πρόσωπο για τα τηλεφωνήματα του κ. Καμένου. Για ποιο σκάνδαλο μιλάτε? Τι αφορά, έχει σχέση αυτό το πράγμα που αποδίδεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τα τηλεφωνήματά του με τον Ισοβίτη? Δεν τι σταματάει η πρότασή σας. Να διερευνηθεί τι και για ποιο λόγο. Έχει σχέση με τα σκάνδαλα των ΜΜΕ που στήχησαν 1,5 δις από τους μεντιάρχες ή το σκάνδαλο στο δανείο των κομμάτων. Μισό δις έχουν φτάσει τα δάνεια των κομμάτων. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που αφορά την παθογένεια του πολιτικού συστήματος και είναι αρμόδια η Επιτροπή να αποφασίσει τι θα τέτοιων επιτροπών. Εδώ τι θα συστήσουμε, να εξτάσουμε τι, το αν καλός ή κακός ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τηλεφωνήθηκε με τον Ισοβίτη. Αυτό είναι το ένα τώρα. Θα δούμε τώρα αν καλός ή κακός επικοινώνησε με τον. Ο Ισοβίτης επικοινώνησε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, όπως λέει τουλάχιστον αυτά που ανακοινώνει ο δημοσιογράφος. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να συστήσουμε επιτροπή σε εξεταστική για εξατομικευμένες περιπτώσεις έρευνας. Πρέπει να είναι γενικά, καθολικά τα αιτήματα και να αφορούν αόριστο αριθμό ανθρώπων και δομές. Ένα αυτό. Ή έχει καμιά σχέση η πρότασή σας με τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας? Όπου εδώ, όταν συζητούσαμε τη σύσταση της Επιτροπής για τα σκάνδαλα στην υγεία, δεν υπήρχε παράταξη πολιτική που να διαφωνήσει για το ποσό του μαύρου χρήματος. Αρχή και τέλος της συζήτησης και της αντιπαράτησης είναι ότι δεδομένο είναι ότι το μαύρο χρήμα κάτω από το τραπέζι που αφορά το σκάνδαλο της υγείας είναι 85 δις. Έχετε κάτι ανάλογο να προσάψετε ή να επιχειρηματολογήσετε, να μας προτείνετε ότι θα προκύψει ένα τέτοιο μέγεθος για αν διερευνήσουμε σήμερα το τηλεφώνημα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς τον Ισοβίτη? Δεν νομίζω. Αυτά ως προήμιο. Άκουσα από τον κύριο Λοβέρδο πριν εδώ, διπαρέχουμε πλέον τέλος με τον κύριο Γεωργιάδη, άκουσα από τον κύριο Λοβέρδο, αφού μας έδωσε συγχαρητήρια γιατί αλλάξαμε την Ευρώπη, θέλοντας να κάνει αποφορά για τα εκλογικά που δέχονται της Γερμανίας, θα το έλεγα ότι αν αυτή είναι η πολιτική του ανάλυση μετά από τόσα χρόνια ανασχόληση με την πολιτική, τότε εμείς τον συγχαίρουμε δύο φορές. Μπράβο κύριε Λοβέρδο, αυτή είναι η σωστή ανάλυση που κάνετε. Όμως θα σταματήσω και σε ένα δεύτερο που είπε ο κύριος Λοβέρδος. Πέρα από το πώς αναλύει την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βεβαίως. Κατά τέτοιο τρόπο. Εμείς δεν αλλάξαμε. Εμείς ευθυνόμαστε που δεν αλλάζει η Ευρώπη. Και μια απειλή. Είπε ότι στη Νέα Βουλή θα αναζητούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, κύριε Τσίπρα, κύριε Καμένο και κύριε του ΣΥΡΙΖΑ. Απειλή ευθεία. Δηλαδή, τι θα πει, ότι αν ο κ. Λοβέρδο στη νέα κυβέρνηση ήταν υπουργό, το πρώτο που θα κάνει θα στήσει εξεταστική επιτροπή για να ζητήσει ποινικέ ευθύνε του Πρωθυπουργού, των υπουργών, των βουλευτών κλπ. Κλπ. Κύριε Λοβέρδο, δεν ξέρω αν ακούτε, θα σα πω εγώ μερικά πράγματα. Να, αντί να μα λέτε, να μα εκτοξεύετε ευθείε απειλέ σε όλα τα θεσμικά όργανα και του κοινοβουλίου και τη κυβέρνηση και του πολιτικού συστήματο, εσεί μπορείτε να μα απαντήσετε στα εξή ερωτήματα.
Ήταν το δικό σας κόμμα που απαξίωσε και χρεοκόπησε το πολιτικό σύστημα συνολικά στην Ελλάδα ή όχι? Εμπεδώσατε αισθήματα αναξιοπιστίας και παρακμής στα ίδια τα κόμματά σας που κυβέρνησε τη χώρα και απλώσατε ένα γκρίζο πέπλο απαξίωσης και παρακμής και στην ελληνική κοινωνία, φτάνοντας στον αδύρ την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και των προσώπων της, υπουργών και βουλευτών τα τελευταία 40 χρόνια. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Δώστε μας μια απάντηση. Τρίτον, συνεργάτες του Πρωθυπουργού, που είχατε Πρωθυπουργό, 7 συνεργάτες, οι 6 από τους 7 ελέγχθηκαν ή ελέγχονται για σοβαρές κακουργηματικές πράξεις. Πλην ενός, του Νίκου το Θέμελη. Όλοι οι άλλοι ελέγχθησαν ή ελέγχονται. Γι' αυτό έχετε μια απάντηση, να δείτε πόσο ευθύνονται και πόσο ανθρωπάκια είμαστε εμείς του ΣΥΡΙΖΑ. Τέταρτον, έχετε χρεοκοπήσει το ίδιο το κόμμα σας, που οφείλει 220 εκατομμύρια και έχετε από το φθινόπωρο του 2011 να καταβάλλετε αστικά ένα ευρώ. Ή μας είπατε ότι εμείς ακόμα και για πράξεις και παραλήψεις των δικών μας τελεχών αποφασίζαμε ομόφωνα στο Κοινοβούλιο για να σταθεί η Επιτροπή. Και μετά από εκεί τι κάνατε? Ερχόσασταν στις Επιτροπές μέσα και παριστάνατε τους συνήγορους υπεράσπισης αυτών που η Βουλή αποφάσισε ως εγκαλούμενο και ελεγχόμενο. Πες, ας τρέξει κάποιος στα πρακτικά στην Επιτροπή των Δανείων των Κομμάτων, των ΜΜΕ και των Κομμάτων, να δούμε τις ερωτήσεις σας, τις παρεμβάσεις σας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσατε. Λειτουργήσατε υπέρ της απόφασης της Ρωμαίας της Βουλής ή για την προστασία των ελεγχόμενων και των εγκαλούμενων. Πέμπτον, ενταφιάσατε τον ίδιο τίτλο σας, κύριε, της Συνταγματικής Συμπαράταξης, κέντρο-αριστερά, ιδίως και ως προς το κέντρο, αλλά κυρίως προς το δεύτερο συστατικό της αριστεράς. Το ενταφιάσατε οριστικό σχεδιαβίο σε αυτή τη χώρα. Θα τολμήσετε να πάτε να μιλήσετε και για την αριστερά ως κέντρο-αριστερά? Γι' αυτό δεν έχετε ευθύνες. Αυτό λοιπόν, για όλα αυτά, να κατηγορήσετε τον εαυτό σας, αν και τα χτίζετε καλά στον καθρέφτη, αν έχετε καθρέφτη, και όχι τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάτι άλλο. Και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω εμείς έχουμε τιμή που είμαστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όχι για κανένα λόγο, η ευθεία στο ώρα της διαβουλής, θα έλεγα. Προηγούμενη ρίση του κυρίου Μητσοτάκη, ότι λίγες είναι οι μέρες μας και θα γυρίσουμε στα σπίτια σας, εκείνο ο ρόλος μας. Το απαντώ ότι εμείς δεν θα γυρίσουμε στα σπίτια μας, κύριε Μητσοτάκη, θα γυρίσουμε εκεί στις δουλειές μας, που κοπιαστικά, επί χρόνια, επί δεκαετίες, διακονούσαμε το κοινωνικό σύνολο, ο καθένας από το μυρίζιο του επαγγέλματός του και της επιστήμης του. Στα σπίτια μας δεν θα πάμε, και να το ξέρετε. Πάμε τώρα λοιπόν στο θέμα που συζητάμε. Τι δεν αντιληφθήκατε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας? Δύο πράγματα. Και αναφέρομαι κυρίως στους νομικούς. Το 6 εβδόμου καταθέσατε την πρότασή σας για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Τότε δεν υπήρχε καμία δικαστική κρίση, ούτε καμία απόφαση κανός δικαστικού λειτουργού. Θα έλεγα ότι έχετε, βρε αδερφέ, μία υπόνοια ότι κάτι μπορεί να συνέβη. Επειδή ο κύριος Κεφαλογιάννης πριν από λίγο κατέθεσε αυτούσιο το πόρισμα του εισαγγελικού του κύριου Μπρακουμάτσο, δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με αυτό. Έχω το δικαίωμα τότε να επικαλεστώ ό,τι έχει αποφασίσει. Ακούστε να δείτε. Σημείωσα, διαβάζοντας λοιπόν το πόρισμα που επικαλέστηκε ο κύριος Κεφαλογιάννης και κατέστη τη δημοσιογράφο, τα εξής φοβερά και τρομερά. Για να καταλάβετε αν έχει βάση την αλλαχή στη βάση. Νομική, πολιτική, λογική βάση η πρότασή σας. Πρώτον, η εισαγγελέα κυρία Τζίβα έκανε το καθήκον της, δεν συμμετείχε σε καμία έκνομη δραστηριότητα με κίνητρο τη στοχοποίηση Μαρινάκη. Δεύτερον, ο ίδιος ο Γιαννουσάκης έδωσε αφορμή για την εμπλοκή του ονόματος του Μαρινάκη στην υπόθεση των Ουρουάν, καταθέτοντας και στο δικαστήριο και προανακριτικά εδώ. Τρίτον, γίνεται επισήμανση από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών των τριών καταθέσεων του Γιαννουσάκη, που τις προσκόμισε 26 Ιουνίου ο Υπουργός Άμυνας, που είχε δώσει με δική του πρωτοβουλία, λέει ο εισαγγελέας εφετών. Δεν τον πίεσε κανένας, δεν τον προέτρεψε κανένας, μόνος του πήγε και έκανε τρεις καταθέσεις και εκεί ενέπλεξε το Μαρινάκη για λαθρεμπόριο καυσίμων και ως πιθανό ύποπτο για το θέμα των ουρανών. Κανένας άλλος μέχρι τότε. Τέταρτον και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κάνει αναφορά το πόρισμα. Λέω πάλι, εγώ δεν θα το επικαλούμαν, αλλά το ανέφερε, το προσκόπησε ο κύριος Κεφαλογιάννης και κατέστη τη δημόσιο έγγραφο. Γι' αυτό το διαβάσα τώρα και αυτό αποκόμισε αυτά τα συμπεράσματα. Τέταρτον, κάνει αναφορά το πόρισμα σε όσα εδραιματίστηκαν το βράδυ της 17 Εβδόμου του 2017. Όταν η εισαγγελέα κυρία Τζίβα επισκέφθηκε τον Γιαννουσάκη στη φυλακή, γιατί λέτε, λέει το πόρισμα, διότι ο ισοβήτης επιγόντως επιθυμούσε την κυρία εισαγγελέα να προσέλθει να δώσει κατάθεση, γιατί φοβόταν για τη ζωή του και τη ζωή των μελών της οικογένειας του. Περί αυτού, και κυρία Δέντε, που θα έρθετε μετά να μιλήσετε, αυτό να το θεωρείτε ως δεδομένο. Είναι τμήμα του πορήματος του εισαγγελέα.
Να λοιπόν γιατί πρέπει να πάει γρήγορα, κύριε Εισαγγελέα. Γιατί το αξίωνε ο Γιαννουσάκης. Πέμπτον, επισημαίνει το ίδιο το πόρισμα ότι όταν ο Γιαννουσάκης κλήθηκε ενώπιον του για να υποστηρίξει τις καταγγελίες περί εκβιασμού σε βάρος εκ μέρους της Εισαγγελέα και του. Και οποιοδήποτε παράγοντο, λέει ο Γιαννουσάκης στον κύριο Μπρακουμάτσο, δεν μου ασκήθηκε καμία μορφή εκβιασμού. Έβδομον, τονίζει ότι η εισαγγελέα Ειρήνη Τζίπα είχε επικοινωνήσει πριν πάει στη φυλακή με την εισαγγελέα του Ρεοπάγου και την ενημέρωσε και μετά την φυγή της από τη φυλακή, λέγοντας ότι αρνήθηκε τελικά ο Γιαννουσάκης να καταθέσει. Και όγδον, περιγράφει το πόρισμα όλες τις παλινοδίες του Εσουβίτη και επισημαίνει ο ίδιος, λέει το πόρισμα, για να αποδείξει ότι συνεργάζεται με τις αρχές προκειμένου να αποκαλυφθούν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του Νούρου Άννα. Ανέφερε αυθορμήτως ενώπιον του δικαστηρίου, αναφέρεται στα πρακτικά του πρωτόδικου δικαστηρίου, όπου είχε ομιλήσει και είχε καταθέσει και τραπεζικό εξτρέ της εταιρείας του κυρίου Μαρινάκη. Ποιος λοιπόν, κύριε συνάδελφε, ενοχοποιεί τον Α ή τον Β επιχειρηματία? Η κυβέρνηση, ο υπουργός άμυνας, κάποιος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος διοικητικός παράγοντας, ο ίδιος, ο Εσουβίτης. Και ένατον, για τη σύσταση συμμορίας σε βάρος του κυρίου Μαρινάκη από τον Χριστοφορίδη, τον πατέρα και τον Μιλισανίδη, ουδέν απειδείχθη είναι παντελώς αβάσιμη τη θέση του αρχείου. Άρα λοιπόν έχετε μπροστά σας τώρα τι, ένα πόρισμα που από τα τρία βασικά ζητούμενα, τα τρία πραγματικά περιστατικά που είναι τρία. Ένα, το τηλεφώνημα με πρωτοβουλία του Γιαννουσάκη, η επίσκεψη της αγγελίας του Τουργού στη φυλακή και τρίτο η ανάμειξη του Χριστοφορίδη. Από αυτά, το πρώτο και το δεύτερο έχει κρυθεί με αυτό το πόρισμα. Θα δούμε αν θα διαφοροποιηθεί κάτι, θα λέγαμε νέα στοιχεία το οποίο δεν υπάρχουν. Άρα είναι τελικώς αμετάκλητο και τελεσίδικο. Και ένα τελευταίο για το, όσο αφορά το Χριστοφορίδη, το παρακρατικό υπάλληλο, έχει δώσει εντολή ο εισαγγελέας να ερευνηθεί από το αυτοδικείο. Γιατί με έμφυτε την κυβέρνηση, ότι δεν έκανε τι, προς ποια κατεύθυνση, ότι δεν έκανε κάτι καλό? Εν πάση περιπτώσει, τώρα και από απουσίες και να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Τι το μεμπτό καταλογίζεται σε ένα πολιτικό πρόσωπο που ενθαρρύνει έναν Εσουβίτη να δώσει στοιχεία για περαιτέρω έρευνα σε μια πολύ, πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, όχι μόνο σε πανηγύρια αλλά σε πανευρωπαϊκή διάσταση? Τι το μεμπτό διακρίνεται? Είδατε, μιλάτε για παρέμβαση και χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Αυτή η απόφαση του Μπρακουμάτσου, του εισαγγελέα Εφετών, πιστεύετε ότι είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης? Πέστε το εδώ δημόσια. Αν τολμάτε. Αν αυτό υπηνήσεστε. Ότι αυτό το πόρισμα δεν είναι προϊόν ελεύθερης δικανικής πεποίθησης και κρίσης, αλλά είναι προϊόν εκβιασμού, απειλής ή πίεσης. Πες το και να καταλάβουμε και οι δικαστές περί τίνος πρόκειται. Και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, και όσον αφορά τα άλλα δύο θέματα που έχουν νομικό ενδιαφέρον, είναι η υπόθεση του ανακριτικού υπαλλήλου και το υπόθεση της φυλακής. Και για τα δύο θέματα σε ενημέρωση ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης ερευνώνεται από τη δικαιοσύνη. Τι θέλετε να κάνει το πολιτικό σύστημα ή ο αρμόδιος υπουργός ή η κυβέρνηση? Να παρεμήσει αυτά που ερευνάει η δικαιοσύνη? Τι υπολείπεται λοιπόν από την υπόθεση αυτή που φτιάχνει το σενάριο ολόκληρο της πρότασής σας? Τίποτα απολύτως. Τα πάντα ερευνώνται κανονικά και σύμφωνα με τον νόμο και το Σύνταγμα. Και ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λάπα, είναι πέντε φορά που λέτε τελείωσα, ένα τελευταίο. Τελείωσα. Θα τα παράλυψα, θα το έλεγα. Ναι, τώρα αυτό όμως δεν είναι πραγματικά το τελευταίο. Τελείωσα. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Τελείωσα. Επειδή θεωρώ αυτό το πόρισμα του εισαγγελέα Εφετών τολμηρό πόρισμα και θα ήταν παράληψη αν δεν το τόνιζα ότι είναι μια απόδειξη πραγματικά δικαστικής ανεξαρτησίας και τόλμης, θέλω να αναφέρω κάτι, δύο λέξεις που είπε ο Σαρτζιδάκης κάποτε τη δεκαετία του 80 ως πρόεδρος Δημοκρατίας για τους τολμηρούς δικαστές. Είναι πρώτιστα υπόθεση φρονήματος. Δηλαδή εκπορεύεται από την ψυχή του ως δικαστικού λειτουργού και συνηφαίνεται με την προσωπική του αξιοπρέπεια, με μήνυμα παρησίας ως εκφράσεως του ηθικού θάρρους. Με μήνυμα αυτού του θάρρους που έχει ως αναπόφευκτο τίμημα την παρενόχληση και συνακόλουθα την εξέγερση των φαύλων, των μικρόψυχων και των ασήμαντων που συνασπίζονται και ασχημονούν, που φοβούνται και αντιπετίθενται. Αυτό το θάρρος το ηθικό, το δύσκολο και πολύτιμο, είναι για τον λειτουργό της δικαιοσύνης η αρετή συνεκβανών. Και σήμερα μιλάμε για το τέλειο αγαθό της δικαιοσύνης, που είναι πραγματικά αυτό το αγαθό. Το απονομήτες, το summum bonum. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο ομιλητή, που είναι ο κύριος